Ο Κασιδιάρης, λοιπόν, όπως φαίνεται, κινεί τα νήματα για εκλογικό κόλπο από τη φυλακή. Πάμε στη Στέλλα Παπαμιχαήλ να δούμε, Στέλλα, ποιο είναι το σχέδιο, ποιος είναι ο σχεδιασμός. Καταρχάς, Ματίνα, να πούμε ότι εδώ υπάρχει και ένα θέμα δημοκρατίας, διότι βλέπουμε, με συγχωρείτε, ότι επιχειρείται παράκαμψη του νόμου μέσα από ένα παράθυρο, να μπορέσει δηλαδή κάποιο κόμμα ακροδεξιών καταβολών, όπως του Ηλία Κασιδιάρη, να κατέβει υποψήφιος στις εκλογές. Ο Ηλίας Κασιδιάρης, όπως είπες και εσύ, κινεί τα νήματα μέσα από τη φυλακή για να μπορέσει να επιτύχει αυτό το στόχο. Να πούμε ότι ο νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα, η τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα, το μπλόκο αφορά ηγετικά στελέχη καταδικασμένα για εγκληματική οργάνωση σε κόμματα ή συνδυασμούς κομμάτων. Και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του Αρείου Πάγου στις 5 Μαΐου να κρίνει αν το κόμμα με το οποίο θα κατέλθει ο Ηλίας Κασιδιάρης μπορεί μέσα από την ηγεσία να πετύχει αυτό το σκοπό. Από εκεί και πέρα τώρα να πούμε ότι υπάρχει και ένα ζήτημα πολιτικών συσχετισμών. Καθώς το κόμμα του Κασιδιάρη, αν τελικά μπει στη Βουλή, θα κόψει ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό θα σημαίνει πολλά για την αυτοδυναμία, για τη δυνατότητα αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας στις επαναληπτικές εκλογές. Από την άλλη, να πούμε ότι η δημοσκόπηση, όπως λένε τα Γκάλοπ, και δημοσκόπηση δική μας, της MRB για το Open, έδειξε ότι 6 στους 10 απάντησαν ότι αν δεν υπάρχει κόμμα Κασιδιάρη, θα μπορούσαν να ψηφίσουν εναλλακτικά κάποια άλλα κόμματα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της δημοσκόπησης, εναλλακτικά ένα ποσοστό, 6,1% απάντησαν ότι θα ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, 6% Ελληνική Λύση, 2,2% Μέρα 25, 1,9% Νέα Δημοκρατία, 1,4% Κομμουνιστικό Κόμμα και ένα 20,7% άλλο κόμμα.